Se las meo a ti, se las talle a tío, crié, roy por su puye, crié roedre, para el pago, crié sinadre de distribulí, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι πρέσβεις, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, πριν από 186 χρόνια σε τούτο εδώ το μικρό μέρος της ελληνικής γης, το Μεσολόγγι, η λογική ανατράπηκε. Και η ιστορική σελίδα που έγραψαν με χρυσά γράμματα οι απλοί άνθρωποι, άνθρωποι συνηθισμένοι, καθημερινοί, αλλά εθνικά συνειδητοποιημένοι και κυρίως αξιοπρεπείς, έμελε να μείνει ανεξίτηλη και δοξασμένη ανά τους αιώνες. Πριν από 186 χρόνια, από εδώ, από το Μεσολόγγι, κατακτήθηκε η εθνική ενότητα, σφυριλατήθηκε η εθνική συνείδηση. Οι αντισφαραγμένοι Έλληνες παραμέρισαν τις έρηδες και τα εγωιστικά τους πάθη. Παραμέρισαν το Διέρη και Βασίλευε. Παραμέρισαν τη Λιχόνια που έσπερναν ανάμεσά τους οι ξένες προστάτητες δυνάμεις. Αγωνίστηκαν ενωμένοι και θυσιάστηκαν για την εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Πριν από 186 χρόνια, εδώ, στο Μεσολόγγι, ανατράπηκαν οι διεθνείς συσχετισμοί δύναμης που φάνταζαν τότε αδιαφιλονίκητοι. Η στρατιωτική ήττα της ελληνικής επατάστασης μετατράπηκε σε πολιτική νίκη, γιατί το μήνυμα του αγώνα και της θυσίας των ελεύθερων πολιτισμένων ήταν τόσο διαρκές και τόσο διεγερτικό που κινητοποίησε τους λαούς της Ευρώπης και ακύρωσε τους σχεδιασμούς της Ιεράς Συμμαχίας για την διάσωση και τον διαμελισμό της παραπέωσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν Άνοιξη, Απρίλη. Έστησε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη, συνοψίζει γυρικά ο εθνικός μας ποιητής. Και οι λεοντόκαρδοι μεσολογίτες έστεναν χορό είναι το θάνατο. Όποιος πεθαίνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. Σήμερα αποφάσισαν να πεθάνουν οι μεσολογίτες. Και ναι, θα πεθάνουν πρόθυμα χίλιες φορές ο καθένας για την ελευθερία της πατρίδας. Εορτάζουμε σήμερα πανηγυρικά την θυσία του Μεσολογγίου, την κομμοϊστορική έξοδο της ζωικής του φρουράς και των μαρτυρικών του κατοίκων, το τραγικότατο αυτό θεληματικό ολοκαύτωμα ολόκληρου του πληθυσμού. Γεγονός μοναδικό και ανεπανάληπτο σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Αποκορύφωμα πατριωτικού αισθήματος, υψηλού φρονήματος και αυτοθυσίας. Κατανυκτική θρησκευτική μυσταγωγία και όχι διαταγμένη πολεμική πράξη είναι στην ουσία του το απαραδειγμάτιστο πρωτάθλημα της εξόδου. Πιο λιτά, ο Γάλλος ιστορικός Φάμπρ γράφει: «Η άμυνα και η έξοδος του Μεσολογγίου είναι το ωραιότερο παράδειγμα που ο πατριωτισμός και το θάρρος πρόσφεραν ποτέ στην οικουμένη». Δραματικές πολιορκίες και ερωτικές αντιστάσεις έχει να επιρρήξει πολλές η ανθρώπινη ιστορία. Καμία όμως δεν φτάνει το απροσέγγιστο, το ασύγκριτο, το ανυπέρβλητο μεγαλείο της πολιορκίας του Μεσολογγίου, όπως το αποκορύφωσε η δραματική απόφαση και η τραγική πραγματοποίηση της εξόδου. Όλες οι ένδοξες αντιστασιακές φρουρές είχαν ένα συνηθισμένο πολεμικό τέλος, την επικράτηση του ενός μέρους και τη συνδικολόγηση του άλλου. Μόνον της φρουράς του Μεσολογγίου το τέλος υψώθηκε υπεράνω της ιστορίας του κόσμου αυτού και στάθηκε κάπου, στον ουράνιο θόρυβο, ως φαινόμενο αναστάσεως και αθανασίας. Αποσπάστηκαν θαρείς από το χώμα της γης ο Θάχτης, η Λιμνοθάλασσα, ο Δορμάς, η Κλίσοβα, ο αράκνητος του Μεσολογγίου και τοποθετήθηκαν στα διάπλατα των ουρανών, σαν γαλαξίας κατάμεστος από φεκοβολούσες πράξεις κατεροψυχίας και θυσίας, πανόραμα εκταμπτωτικό της οικουμένης πόλης. Δεν ήταν η έξοδος στη μιαία έκρηξη παλικαριάς σε ώρα πολεμικού παραγωγής.
παροξισμού, σε ώρα εωικουμένους, όπου ένας γενναίος άνθρωπος πραγματοποιεί σε κατάσταση εξαλλοσύνης, αλλοφροσύνης, μέθης του θηνικού. Εκείνο που ενέχει μοναδική αξία είναι η απροσμέτρητη υπεροχής απόφαση. Ζυμώθηκε ήρεμα και αδίσταχτα για αρκετό καιρό μέσα στις διάνοιες, στις τυχές και στις συνειδήσεις των λιμοκτονούντων εκείνων ενόπλων και αόπλων, πιστών στη θρησκεία τους, πιστών στην πατρίδα τους, πιστών στην ελευθερία τους και στην αξιοπρέπειά τους, ανδρών και γυναικών. Μακρόσυρτος υπήρξε ο διάλογος των μισοζώντανων εκείνων υπάρξεων με το θάνατο. Και χωρίς δισταγμό, χωρίς κλονισμό, χωρίς ταλάντευση, μπροστά σε μια δουλική ζωή προτίμησαν το θάνατο. Η άμυνα και η έξοδο της φρουράς του Μεσολογίου αποτελεί μοναδική περίπτωση. Το ηθικό εκείνο μεγαλούργημα ήταν αποκλειστική ενέργεια καθαρών ψυχών, αιτιών και δυνάμεων. Ακλόνητη επικύρωση της αλήθειας ότι υπεράνω του κόσμου της ύλης δεκόζει ο κόσμος της ψυχής. Υπεράνω του πνεύματος των υλικών συμφερόντων διαλάμπει ο ηθικός αστερισμός των ιδανικών. Η πρώτη εντύπωση από την πτώση του Μεσολογίου ήταν ότι χάθηκε πλέον το πάντα. Ότι ο ωραίος αγώνας μας συγχωραγούσε. Αλλά ο αντίκτυπος δεν ήταν όπως πρωτοφάνηκε θανάσιμος. Ήταν αναστάσιμος και σωτήριος. Το υψηλό παράδειγμα του Μεσολογίου αναζωπήρωσε το πατριωτικό πνεύμα και σθένος. Καταλάγιασε την ενθοφνώρο τυχόνια που είχε παραλύσει την ιερά προσπάθεια. Ανόρθωσε το εθνικό ηθικό. Δεν περιορίστηκε στο εσωτερικό της Ελλάδας ο αντίκτυπος της θυσίας του Μεσολογίου. Ξαπλώθηκε.